Την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της μη επιβολής του κανονικού συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Τσίπουρο και τη Τζικουδιά, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με βάση την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να εφαρμόζεται ο ίδιος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης για την εθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών, εκτός εάν ισχύουν εξαιρέσεις ή παρεκκλήσεις. Ωστόσο, όπως τονίζει η Κομισιόν, στην Ελλάδα δεν ισχύει καμία παρέκκληση όσον αφορά τα αλκοολούχα ποτά, Τσίπουρο ή Τσικουδιά, για τα οποία σήμερα εφαρμόζεται μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης 50%, καθώς και εξαιρετικά μειωμένο συντελεστή γύρω στο 6% όταν παράγονται από μικρούς παραγωγούς, τους λεγόμενους διήμερους αποσταγματοποιούς. Για το θέμα μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Τελωνιακών Υπαλλήλων, Πέτρος Λυκίδης, ξεκαθαρίζοντας ότι έχει ήδη επισημανθεί από πλευράς της Ευρώπης από το 2015, ενώ αναφέρθηκε και στις προτάσεις που είχαν καταθέσει εδώ και χρόνια ώστε να αποφύγουμε την παραπομπή της χώρας στο δικαστήριο. Προτάσεις που τελικά πήγαν στις καλένδες, όπως αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος. Το 2015 έχει γίνει προειδοποίηση στην Ελλάδα ότι ο μειωμένος συντελεστής που εφαρμόζεται όσον αφορά την εθυλική αλκοόλη για το Τσίπρο και Τσικουδιά που ανέρχεται στο 50% δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει. Ξέρετε, το 1993, όταν δημιουργήθηκαν ειδικοί φόροι κατανάλωση, τα καπνικά στο αλκοολούχα κλπ., η κάθε χώρα επέλεξε τότε ένα προϊόν στο οποίο θα εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Η Ελλάδα το 1993, το τονίζω, επέλεξε το ούζο για να είναι στο 50%. Επίσης, διατήρησαν τον παραδοσιακό μικρό συντελεστή όσον αφορά τους μικρούς αποσταγματοποιούς. Εδώ όμως τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Όλοι γνωρίζουν πλέον και με επίσημες ανακοινώσεις του ΟΣΑ και έρευνες ότι το λαθρεμπόριο στο Τσίπουρο και στη Τσικουδιά ξεπερνάει για την Ελλάδα τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν ήταν λογικό να γίνουν αυτά τα πράγματα. Επίσης, με όλη αυτή τη διαδικασία που έχει γίνει, όλοι να καταφέρονται εναντίον όλων, κάποια στιγμή θα μας στέλνουν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Όταν λέτε όλοι καταφέρονται εναντίον όλων, θα έχετε δει. Βεβαίως, τελείως ξεκάθαρο. Επειδή εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου, θα έχετε δει πάρα πολλές ανακοινώσεις των συλλόγων ποτοποιών, των επίσημων εργοστασίων που παράγουν Τσίπουρο και Τσικουδιά εναντίον των μικρών αποσταγματοποιών. Δεν λέω ότι έχουν άδικο εάν έχουν δίκιο, αλλά όταν αυτά βγαίνουν μέσω του τύπου, γίνονται ανακοινώσεις, γίνονται διαβήματα στο Υπουργείο, γίνονται διαβήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποια στιγμή θα γινόταν και ο πραγματικός έλεγχος της υπόθεσης και θα έβλεπαν και οι Ευρωπαίοι ότι ναι, μεν το 059 που εφαρμόζεται για τους μικρούς αποσταγματοποιούς αντίκειται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, αλλά αντίκειται και το 50% στο Τσίπρο και Τσικουδιά. Και τώρα τα βάλαν όλα μαζί σε ένα καζάνι και μας πάνε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει? Ότι το Τσίπρο και Τσικουδιά θα πρέπει να φορολογούνται όπως το ουίσκι. Ακριβώς όπως το ουίσκι. Δηλαδή 24,5 ευρώ το λίτρο η άνυδρη εθυλική αλκοόλη. Δηλαδή αν σήμερα ένα μπουκαλάκι εμφιαλωμένο, λέμε τώρα, εμφιαλωμένο τσίπουρο, πουλιέται το λίτρο 16 ευρώ, αυτό θα πρέπει να πάει περίπου στα 22. Ή εάν αυτό που πουλάνε οι μικροί αποσταγματοποιοί με τιμολόγια κλπ, θα πρέπει να ξεφύγει τελείως η τιμή του και να πάει στην τιμή του εμφιαλωμένου.